Εσύ μπορείτε μήπως φορείτε ορολόγιο μια ρε να μου πείτε τι ώρα είναι. Λοιπόν. Α, εκεί έχω ένα ραντεβού στην ταράτσα. Δεν πειράζει. Κι ας μην έχετε ορολόγιο, είστε τόσο εύμορφος. Ξέρετε τώρα που σας σκετώ. Μου θυμίζετε πάρα πολύ ένα τραγουδιστή που τον άκουγα πάρα πολύ. Ξέρω όλα του τα τραγούδια. Όχι τον... όχι τον Ελβίς, τον Πρεσλή, τον... το Σάκη το Ρουβά! Μη μου πείτε πως είστε ο Σάκης ο Ρουβάς! Ξέρω όλα σας τα τραγούδια! Σε θέλω σαν τρελή κι έτσι γίνομαι ικανή να αντιστέκομαι και να στέκομαι βουβή και σε θέλω. Σε θέλω, σε θέλω. Α, ξέρετε και ποιο άλλο μου αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία που βγάλατε τώρα, ένα φρέσκο, ένα πάρα πολύ καινούργιο και έχετε και τα σχόρια φωνή. Και είστε τόσο όμορφες από κοντά, υπερχείαμα. Και εσείς όμορφες όμως. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μερσί. Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο μου τώρα. Ήρθε. Φτάσαμε, φτάσαμε. Σάκη μου, καλώς ήρθες! Καλά, μια χαρά, χρόνια πολλά. Α, βλέπω δεν ήρθες μόνος. Νόση κυρία Φρόσο, βέβαια. Μάλιστα, κυρία Φρόσο, τι κάνετε, καλά? Πετύχατε το Σάκη στο ασανσέρ, ε? Ναι, μέσα στο ασανσέρ, ήταν η μεγάλη τύχη για μένα. Μεγάλη τύχη, η αλήθεια είναι. Δεν συστηθήκαμε. Δεν συστηθήκατε, ναι, ο Σάκης Ρουβάς, τον ξέρετε. Φρόσο, κυρία Φρόσο, μου πέσανε και τα σκουλερίκια μου, πέσανε όλα. Δεσποινής παρακαλώ, εντάξει. Και όχ, θα λιποθυμήσει, δεν το πιστεύω. Κυρία Φρόσο, μας αφήσετε τώρα γιατί έχουμε με το Σάκη να κάνουμε διάφορα πράγματα στην εκπομπή μας. Βίβια. Μπράβο. Να περάσετε από τα σπίτια από κάτω θα μετά που θα τελειώσετε τα αγωνίσματά σας. Να σας κεράσω ένα πίπερνι, ένα πίπερνι, ολικαίο. Έχετε μαγειρέψει κιόλας. Έχετε μαγειρέψει, λέει ο Σάκης, έχετε μαγειρέψει. Έχω, η Φιλιππινέζα έχει μαγειρέψει, δηλαδή ο Κινέζικο έχω. Ωραία, πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε, θα τις πω κάποιοι και ελληνικά θα κοιτά γνωρίζει. Εντάξει κυρία Φρόσο, αφήστε μας το, γιατί έχουμε καλεσμένο το Σάκη και πρέπει να... Μην, να πάω να δω, να ειδοποιήσω. Ναι, ναι, ειδοποιήστε, Σάκη μου, συγγνώμη γι' αυτό. Τι έχω, τίποτα, στα μαλλιά. Μην έχεις άγχος. Κάτι τσίχλες κολλημένες, ναι, δεν είναι τίποτα. Καλώς ήρθες στα μαγειρέματα, Σάκη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην πρώτη μας εκπομπή και μας κάνεις και ποδαρικό και χρόνια σου πολλά και όλα. Και σε σένα μια πολλά. Και καλά, τώρα που είσαι και μπαμπάς, ε! Το 2008 ήταν πολύ ωραία χρονιά, πρέπει να το παραδεχτείς. Ήταν τέλεια η χρονιά, όχι ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Απορώ πως είσαι τόσο λαμπερός και τόσο έτσι, έχεις τόση ενέργεια. Μα δεν κουράζεσαι. Φεύγεις από το σπίτι, μόνο το μωρό, αυτά τα ξενύχτια. Πας στο X-Factor, μετά στο Stars. Πώς αντέχεις και έχεις τόση ενέργεια? Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και... Και είμαι ο Σάκης Ρουβάς. Και μου δίνει και πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή και το Stars, επειδή συνεργάζομαι και με τις αδελφές Μαγκύρα φέτος. Ξέρω, καλύτερα. Καταπληκτικά κορίτσια. Πολύ ταλέντο. Οπότε με γεμίζει ενέργεια. Η επαφή με τον κόσμο, ξέρεις, είναι, το γνωρίζεις. Αυτό είναι συγκλονιστική και σου δίνει φτερά. Τώρα όμως χρειάζεσαι και άλλη ενέργεια. Το 2009 που έρχεται είναι εξίσου πολύ δυνατή χρονιά για σένα. Έχουμε και Eurovision, έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Πολλά. Και δεν ξέρω αν θα προλάβεις όμως και κανένα δεύτερο. Όμως δεν σε προλάβουμε, αναρωτιέμαι. Δεύτερα θα κάνω πολλά πράγματα δεύτερα. Και ταινίες και από τα άλλα που λες, όλα θα κάνουμε. Α, έχεις βάλει πλώρη, βλέπω για πολλά. Ωραία, εγώ θα σου ευχηθώ τα καλύτερα να σου συμβούν στο 9. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δείξει σε όλη αυτή την πορεία σου ότι είσαι άνθρωπος γενικά που τολμά και δεν είσαι ένας απλός στάρ όπως όλοι οι άλλοι. Πέρα ότι είσαι πολύ λαμπερό παιδί, πολύ όμορφο και τρομερός performer, έχεις δείξει ότι δεν το είσαι στο να αλλάξεις και look, να αλλάξεις και στυλ στα τραγούδια σου. Βέβαια δεν ξέρω αν θα άλλαζες τα παλιά σου τραγούδια, αυτά που έχεις πει ως τώρα δηλαδή. Όταν λες να τα αλλάξεις, τι εννοείς? Εννοώ ότι επειδή τα αλλάξαμε εμείς. Αν είχες την ευκαιρία να τα πεις, ας πούμε. Ναι. Ωραία θα ήταν. Ωραία, γιατί θα είχα την ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα. Να τα ξαναδώ, Ναι.
Το να τα ξαναδεί είναι η λέξη από κλειδί. Από άλλη οπτική γωνία, ναι. Και να τα ξανακούσει από άλλη οπτική γωνία είναι η λέξη κλειδί, διότι έχουμε ετοιμάσει εμεί κάτι πολύ ιδιαίτερο εδώ για σένα. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν είσαι έτοιμο να το παρακολουθήσει. Πανέτοιμο. Ωραία. Η Ντουοφίνα παρουσιάζουν.